Αριστοτρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024. Χαίρετε! Καλή αριστοτριτική χρονιά. Αμήν. Λοιπόν, Αριστονίκη μου, σε είδε χθες ο κόσμος στο έκτακτο που κάναμε, που είπαμε τα νέα μας, που σχολιάσαμε την επικαιρότητα την δική μας. Πάμε να σχολιάσουμε και την κοινωνική επικαιρότητα. Υπάρχει ένα ερώτημα για την παραβατικότητα των εφήβων και αν σώζεται η 14χρονη αυτή η οποία εμπλέκεται στο ξυλοδαρμό μιας άλλης 14χρονης στη Γλυφάδα, ένα περιστατικό που γίνεται πρόσφατα. Γράφει μία φίλη. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στη Γλυφάδα, τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης από συμμαθήτρια της, θέλω να ρωτήσω. Η μαθήτρια θήτης που έδερνε τη συμμαθήτρια της τόση ώρα, όντως υπάρχει ελπίδα να σωθεί? Επειδή γίνεται τεράστια συζήτηση για το που έχει φτάσει η σημερινή γενιά, μήπως μπορείς να μας κάνεις μια μέρα ένα σχετικό βίντεο? Θεωρώ ότι πάντα υπήρχαν περιστατικά βίας και εκφοβισμού στους νέους, αλλά ίσως όχι σε τόσο μικρή ηλικία. Ίσως πάλι να μην ήμασταν τόσο ευαισθητοποιημένοι παλιότερα. Τι φταίει λοιπόν? Θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την άποψή σου και εγώ της έγραψα ότι θα το συζητήσουμε με την Αριστονίκη που είναι ειδική πάνω στην εφηβεία. Έκανα κι εγώ ένα βίντεο, αλλά ήταν άλλου ύφους. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Λοιπόν, για το περιστατικό αυτόν είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα στην Φωτεινή τη Βελέντσα που είναι του εκδοτικού μου οίκου. Είχαμε κάνει ένα podcast και το είχαμε θίξει αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά εγώ συγκλονίστηκα, γιατί και ως ψυχολόγος ειδική στα παιδιά, αλλά και γιατί έχω έναν παιδί στην ίδια ηλικία. Είμαστε 14 η Μαρία. Ταυτίζεσαι με αυτά που ακούς. Πραγματικά είμαι και έναν παιδί που έχω υποστεί άγριο μπούλινγκ στο σχολείο και μπορώ να καταλάβω απολύτως τη θέση του θύματος. Και να αντιληφθώ, έτσι, το μυαλό μου δηλαδή να φτιάξει εικόνες για το τι θα μπορούσε να είχε περάσει αυτό το κορίτσι. Έτσι, συναισθητικά με συγκλώνησε αυτό το περιστατικό και με θύμωσε πάρα πολύ. Από ό,τι ακούστηκε, ήταν καλή μαθήτρια. Ήταν ως λόγος που της έκανα μπούλινγκ. Αυτό άκουσα και εγώ, ότι ήταν ένα εμφανίσιμο κοριτσάκι και καλή μαθήτρια, το οποίο... προφανώς αυτόν έξυρεν το φθόνο και το μένος των συμμαθητών της που δεν είχαν ενδεχομένως αντίστοιχη επίδοση και έκαναν αυτό. Αυτό φυσικά είναι η πρώτη ανάγνωση. Πίσω από αυτόν υπάρχουν μια τεράστια, ας το πούμε, κουβέντα γύρω από την αιτιοπαθογένεια αυτής της καταστάσης, γιατί δεν είναι δυστυχώς το μόνο περιστατικών, η επικαιρότητα βρίθη από περιστατικά βίας και παραβατικότητας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε απίστευτα περιστατικά, τα οποία δείχνουν που έχουμε φτάσει, την κατάντια της κοινωνίας μας. Εγώ να σας πω, θα το πάρω έτσι λίγο πιο κοινωνικά και θα επεκταθώ ψυχοκοινωνικά μετά. Θα πω ότι τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία, και δεν πάει πίσω και η κυπριακή κοινωνία, έχει υποστεί εδώ και δεκαετίες μια απίστευτη κρίση. Πρωτίστως οικονομική και κατ' επέκταση αξιακή. Έχουν στραγγιστεί οι οικογένειες και οικονομικά και ηθικά και αξιακά. Και παρατηρείται, εγώ τουλάχιστον το βλέπω αυτό, μία έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας. Και σαν να έχει αναλάβει το ρόλο του διαπαιδαγωγού το ίντερνετ. Τα παιδιά περνούν απίστευτες ώρες, και μετά την πανδημία ιδιαίτερα, στο ίντερνετ. Και σαν να διαπαιδαγωγούνται μέσω από αυτό. Η κουλτούρα των δικτύων, σε τούτες τις ηλικίες που ακόμη, όπως έχουμε πει, προμετωπία, οι φλοί δεν έχουν, ας το πούμε, οριμάσει, είναι κουλτούρα βίας. Η αρνητικότητα πουλάει περισσότερο από τη θετικότητα. Το να κάνεις ένα βίο περιστατικό ή το να βρίσεις ή το να κάνεις εκφοβισμό στο διαδίκτυο τραβάει τα likes και γίνεται viral
Ενώ το να κάνεις κάτι θετικό δεν τραβάει τίποτα. Και αυτό το βλέπω και ερευνητικά, αλλά και από την εμπειρία μου. Οπότε, πέραν από το ότι υπάρχει μια κουλτούρα βίας ενδεχομένως ενδοοικογενειακή ή μια παραμελητική συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια, η οποία περνάει στην επόμενη γενιά, υπάρχουν και οικογένειες που μπορεί να μην το έχουν αυτό, γιατί εδώ δεν θέλουμε να καταδικάσουμε την οικογένεια. Αλλά μπορεί να οι άνθρωποι να παραμελούν την ανάπτυξη των παιδιών τους, τη συναισθηματική και την κοινωνική, γιατί τρέχουν όλη μέρα και όλη μέρα και όλη βράδυ να βγάλουν τα προς το ζήν, γιατί είναι τόση μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, απίστευτη, που είναι πάρα πολύ δύσκολη η ελληνική οικογένεια να τα βγάλει πέρα με παιδιά στην εφηβεία που θέλουν συνεχώς πράγματα και έχουν συνεχώς ανάγκες. Άρα υπάρχει η κουλτούρα της βίας σε κάποιες οικογένειες, της ενδοκογενειακής βίας ή της απόσυρσης, της αποξένωσης των μελών που προήρθεν από όλη αυτή την οικονομικο-κοινωνική κατάσταση και από την άλλη η παραμελητική συμπεριφορά για να πάρουμε το θέμα της οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, αυτό γεννάει συμμορίες. Δηλαδή, όταν τα παιδιά δεν έχουν την οικογένεια, τον οικογενειακό ιστό, πώς κάθεστε εσείς και συζητάτε, κάνετε μαζί πράγματα, κουβεντιάζετε τα νέα σας, είστε μια ομάδα, έτσι. Φαντάσου λοιπόν το παιδί αυτό να μην ξέρουν οι γονείς του, ούτε πώς πέρασε τη μέρα, ούτε τι φίλες έχει, τι φίλους έχει, τι πώς περνάει. Οπότε έρχεται και γίνεται μια συμμορία που αντικαθιστά τη θέση της οικογένειας και τα παιδιά ιδιαίτερα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση γίνονται εύκολα υποχείρια των ανθρώπων, των παιδιών που έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά και μπορούν να παρακινήσουν μέσω σε αυτόν το πλαίσιο τα άλλα τα παιδιά να κάνουν κάτι. Δηλαδή τους λένε, ελάτε να τη χτυπήσουμε αυτήν. Έναν παιδί που θέλει να ανήκει σε αυτήν τη συμμορία θα πάει και εκείνον να κάνει το ίδιο. Άλιστα. Ο παρακινητής είναι αυτός που ενδεχομένως να έχει και γονίδια για βία και εκδοικογενειακή βία και γενικά τραύματα που μπορεί να ήρθαν είτε από το σχολείο, είτε από την κοινωνία, είτε από την οικογένεια. Και οι υπόλοιποι είναι θύματα του θήτη, παύλα θήτες. Λοιπόν, και έχουμε και τους θεατές. Και αυτόν υπάρχει τεράστια έξαρση, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι η οικογένεια ασφιχτιά στην κοινωνία, ασφιχτιά στην ελληνική κοινωνία η οικογένεια. Δεν υπάρχουν τρόποι για να στηριχτεί η ελληνική οικογένεια. Αποστραγγίζεται η ελληνική οικογένεια και τα μέλη της. Άρα δεν λέω μόνο ότι φταίει η οικογένεια. Φταίνει και η κοινωνία απ' έξω. Λοιπόν, και αυτόν έγινε τεράστιο κακό στην πανδημία που εκλειστήκαν όλοι μέσα. Τα παιδιά εθιστήκαν στα διαδίκτυα. Οι γονείς αποτρελαθήκαμε όλη αυτή την κατάσταση. Κανένας δεν ήρθε να στηρίξει την ελληνική οικογένεια, την κυπριακή οικογένεια ψυχολογικά. Ασχολούμασταν όλοι με τον κορονοϊό, με τα σωματικά, με τις μετακορονοϊόν καταστάσεις που αρρωστήσαμε κτλ. Και δεν ασχολήθηκε κανένας με την ψυχολογία των ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στο σπίτι και τι επέφερε όλο αυτό το πράγμα. Και ζούμε στη μετακορονοϊόν εποχή όπου πληρώνουμε το τίμημα το ότι δεν στηριχτήκαμε ψυχολογικά. Και τα παιδιά και οι εφήβοι και από όλοι. Δηλαδή πέραν της ψυχοεκπαίδευσης έπρεπε να υπάρχουν και τρόποι να πηγαίνουν οι άνθρωποι στους ψυχολόγους και να δουν τι σε συνέβη σε αυτό το διάστημα που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια τεράστια γάγκρενα και πιστεύω ότι δεν λύνεται με αυτά τα ποταπά μέτρα που άκουσα από τους υπουργούς της κυβέρνησης στην Ελλάδα. Το να βάζουμε τους γονείς φυλακή και διάφορες ideas. Γιατί το θεωρείς ποταπώντο να μπαίνουν οι γονείς φυλακή? Αυτό είναι, θα λύσουμε έτσι το πρόβλημα της βίας, με βία. Δηλαδή το να βάλω το γονιόν του παιδιού που είναι αποξενωμένο που το γονιόν του φυλακή είναι να λύσω το πρόβλημα του γιατί έγινε βίαιο αυτό το παιδί. Σωστό. Εννοείς ότι μπορεί ένα παιδί να είναι αποξενωμένο από το γονιό, μπορεί να έχει χωρίσει. Εγώ είπα και στο podcast,
Έχουμε τόσα πανεπιστήμια αξιολογότατα στην Ελλάδα. Έχουμε ερευνητές οι οποίοι πραγματικά παρακαλούν τα πανεπιστημιακά, στο πούμε, νοσοκομεία να κάνουν την έρευνα τους και δεινοπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν την έρευνα. Βάλε τους μέσα στα σχολεία να κάνουν στήριξη στα παιδιά, να κάνουν έρευνα για την αιτιοπαθογένεια. Να δουν γιατί συμβαίνει αυτά τα πράγματα. Πού συμβαίνει, σε ποια σχολεία, είναι στα ΕΠΑΛ, είναι στα κανονικά, τα γενικά λυκεία, σε ποιες ηλικίες. Ποιο είναι το κοινωνικό οικονομικό υπόβαθρο, τι χρειάζονται αυτά τα παιδιά, γιατί, ποιο είναι το ιστορικό τους. Πάρτος να κάνουν έρευνα, να δούμε μια έρευνα ολοκληρωμένη, γιατί συνέβη και αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε προγράμματα πρόληψης πάλι μέσα από τα πανεπιστήμια, τους ερευνητές, τους διδακτορικούς, τους μεταδιδακτορικούς, τους μεταπτυχιακούς, που θα σου έρθει δωρεάν, γιατί ήδη τα κάνουμε δωρεάν, εντάξει. Κάμε το αυτό το πράγμα να σώσεις τις οικογένειες και τα σχολεία. Γιατί δηλαδή κατευθείαν το πρώτο πράγμα που είπες είναι βία στη βία. Να βάλω φυλακή κάποιον. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ έτσι όπως το είχα ακούσει, χωρίς να είμαι προσιλωμένη, ήταν το σκεπτικό... Αν έτσι το κατάλαβα, πως είδαμε το σκεπτικό να ένας γονιός παρακινεί το παιδί στη βία, γιατί είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξη του πατέρα της κοπέλας που δέχτηκε βία, ο οποίος είπε ότι την επομένη του τη Δευτέρα μετά από το Σάββατο που είχε γίνει το βίο περιστατικό, ότι πήγε στο σχολείο, είδα στο γραφείο του διευθυντή αυτός, η κόρη του δεν είχε πάει στο σχολείο, λέει, γιατί ήταν τραυματισμένη και ψυχικά και σωματικά. Ήταν ο πατέρας της κοπέλας που ενορχίστρωσε την επίθεση και η κοπέλα στο διευθυντή και είπε ότι ο πατέρας της κοπέλας του είπε έτσι με ένταση και θράσος, καλά της έκαμε. Καλά της έκαμε. Μάλιστα. Και μετά που το είχα ακούσει τούτο, όταν άκουσα για φυλάκιση των γονιών, θεώρησα, συνέδεσα το. Κατάλαβες τι είναι, αλλά εσύ λες ότι... Μαβαίνω. Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτού. Ούτε εγώ τις ξέρω. Σου λέω ότι άκουσα το ρεπορτάζ. Μπορεί καλύτερα το ρεπορτάζ να μην είναι αντικειμενικό. Εγώ το βλέπω συνολικά το θέμα. Και βλέπω, επειδή ασχολούμαι με τα ακαδημαϊκά και ξέρω τι συμβαίνει, και επειδή πολλές φορές συζητά για κονδύλια και δεν συμφέρει και δεν μπορεί να γίνει, όλα μπορούν να γίνουν. Φτάνει να έχουμε έναν υπουργό παιδείας με όραμα, που να αγαπάει το παιδί, και μια κυβέρνηση η οποία να είναι φιλοκοινωνική, να αγαπά τον άνθρωπο και να θέλει ο άνθρωπος να ζήσει καλά. Όλα αυτά τα μέτρα, τα βία μέτρα, τι θέλει να γίνουμε, με Αμερική? Θέλει να γίνουμε με Αμερική? Είμαστε μεσογειακός λαός. Δεν είμαστε Αμερικάνοι. Πώς το λένε δηλαδή? Στην Αμερική έγινε πρόσφατα ένα school shooting, ένας νεαρός επήρε το όπλο που το αγόρασε ο πατέρας του δώρων τα Χριστούγεννα και πήγαινε και σκότωσε τρεις μήνες. Αυτό το πράγμα γίνεται στην Αμερική. Ναι, και μάλιστα τον πατέρα του τον συνέλαβαν και τον προφυλάκησαν, γιατί ενώ είχε πάει το FBI σπίτι του κάποιους μήνες πριν, νομίζω τον Μάρτι του 24, κάνοντας έρευνα και λέγοντας το ότι ο γιος σου σε έναν online forum είπε ότι θα εξασκήσει βία κλπ. Λέει το παιδί μου είναι καλό και το υποστήριξε και μετά πήγαινε και το αγόρασε και όπλο. Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να φέρνουμε μέτρα από τις χώρες του εξωτερικού χωρίς να κάνουμε έρευνα στη δική μας χώρα για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Να το μελετήσουμε. Να δούμε τι υπάρχει από κάτω, τους λόγους, τις αιτίες. Μπορεί να τις υποψιαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε έρευνα γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε έναν σωστό τρόπο αντιμετώπισης και προγράμματα πρόληψης και προγράμματα για τα παιδιά που είναι θύτες και τα παιδιά που είναι θύματα, για να πούμε ότι επατάξαμε ή προσπαθήσαμε τουλάχιστον να πατάξουμε τη βία στη χώρα μας. Αυτόν το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι εκφοβιστικό και να δράσει ενδεχομένως κατά κάποιον τρόπο άμεσα, αλλά εκφοβίζοντας τον εκφοβιστή, τον κάνεις εκφοβιστή στη Δευτέρα. Εγώ αυτό το πράγμα καταλαβαίνω. Ο εκφοβιστής πρέπει να καταλάβεις γιατί έγινε ένα εκφοβιστής. Και αν όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν υπάρχει μια κουλτούρα βίας σε αυτό το σπίτι, τότε ναι, να κάνεις
και να έχεις ένα μέτρο και γι' αυτό. Είναι όμως όλα τα περιστατικά βίας τα ίδια? Όλα ξεκίνησαν από εκεί? Μήπως υπάρχουν και άλλοι λόγοι? Αυτό δεν πρέπει κάποιος να το δει, κάποιος να το ερευνήσει? Αυτόν το παιδάκι, το θύμα, ας πούμε, έμπρεπε κάποιος να το στηρίξει? Έμπρεπε το σχολείο να πάρει κάποια μέτρα για αυτόν? Να πάει στην τάξη που ήταν πριν, με τους ανθρώπους αυτούς που ήταν θύτες της? Συμφωνώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ το πήγα και λίγο πιο μακριά στο podcast και είπα ότι σε αυτήν τη χώρα αυτό που χρειάζεται να γίνουμε όλοι είναι ενεργοί πολίτες. Και όταν κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν, να τα διεκδικούμε. Αυτό. Αυτόν είπα. Και ανέφερα και άλλα περιστατικά που μπορεί να μην ήταν σε παιδιά εφηβείας, ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία και πράξεις, εγκληματικές πράξεις. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στην ελληνική κοινωνία και στην Κύπρο δυστυχώς, που είμαστε πιο μικρή χώρα και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Δεν πάμε πίσω σε παραβατικότητα. Έχουμε και εμείς πάρα πολλά περιστατικά βίας. Οπότε αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι μια σωστή εμπεριστατωμένη μελέτη, εμπλέκοντας μέσα τους ακαδημαϊκούς, που είναι η δουλειά τους αυτή, να την κάνουν απερίσπαστα, χωρίς πολιτικό κόστος και χωρίς να εμπλέκεται κάτι σε πολιτικό χρώμα, και να βγάλουν ένα μπόρισμα για το τι ακριβώς γίνεται στα σχολεία μας και από εκεί και πέρα να γίνουν μοντέλα. Λαμβάνεσαι φυσικά ότι μιλάς για μια χώρα στην οποία η ηλικία συνένεσης έπεσε και είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, όταν φίλοι τους θα υποφελούν τα δικαστικώς από αυτήν την πτώση. Προφανώ. Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι κάπως ευχολόγιο? Το καταλαβαίνω ότι είναι ευχολογιό, αλλά ποια είναι η λύση? Να τους βάλουμε όλους φυλακή? Όχι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που λέω. Απλώς θέλω να σου πω ότι είναι ωραία όπως τα λες, είναι ιδανικά, αλλά... Αυτό που χρειάζεται βασικά είναι μια ανθρωποκεντρική, πώς να το πω, ανθρωποκεντρική και φιλοανθρωπική, να το πω, πολιτική. Θέλουμε έναν άνθρωπο με όραμα, που να αγαπά τον άνθρωπο, το παιδί. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω. Όλα τα άλλα γίνονται. Good luck να βρεις έναν τέτοιον άνθρωπο στο πεδίο των πολιτικών που... Ας το κάνει και για πολιτική σκοπιμότητα. Δεν μας κάνει. Ας το κάνει και για να έχει μια καλύτερη ιστεροφημία ο άνθρωπος. Χαλάλιν του. Φτάνει να το κάνει. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Θεωρείς ότι το κορίτσι, το συγκεκριμένο που εντοπίστηκε ότι ήταν υποκινήτρια, ρεζίνη που στο βίντεο έδερνε την άλλη, έχει chance να σωθεί το κορίτσι? Γιατί έχει έντονη παραβατικότητα, είναι και στην ηλικία του. Δεν γνωρίζω το μάκρα. Ναι. Το υπόβαθρο του δεν ξέρω, μόνο και μόνο από αυτόν το περιστατικό, βλέποντας το και είμαι και θυμωμένη, εξήγησα πριν, δεν θα ήθελα να... Γιατί ένα συναισθηματική απάντηση. Ναι, θα μπορούσε έναν τέτοιο παιδί. Αυτόν το, γενικά τα παιδιά, οι θύτες δεν πρέπει να... Θα πρέπει να τα δουν με μια διαφορετική ματιά και αυτό. Και γενικότερα να σπάσει η συμμορία. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να σπάσει αυτή η συμμορία. Κατανοητό. Γιατί την να μην την αντλούν μέσα από τη συμμορία. Μάλιστα. Το να πάει το θύμα πίσω στην τάξη του, χωρίς να αλλάξει καθόλου η κατάσταση και η σύσταση της τάξης, θα είναι μια καταστροφή. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Στους εφήβους δεν έχουμε τη διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας. Έχουμε μια άλλη διαταραχή όμως που γίνεται διάγνωση στους εφήβους, που τη λένε το contact disorder. Ναι. Έχουμε ποσοστά στατιστικά για το πόσο της εκατόν των εφήβων που διαγνώσκονται με τη διαταραχή. Πώς λέγεται στα ελληνικά, είναι διαταραχή πραγματικότητας, νομίζω. Διαταραχή διαγωγής. Υπάρχουν καθόλου στατιστικά για το αν κάποια από τα παιδιά που στην εφηβεία διαγνώσκονται με διαταραχή διαγωγής καταφέρνουν στην ενηλικίωση να μην έχουν τη διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας? Δεν το γνωρίζω αυτόν τώρα. Πρέπει να υπάρχουν, είναι μετά από κατάλληλα intervention. Να το ψάξω και να το... Ναι, να το... Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνο θα μας έδινε μια απάντηση. Αν βρίσκαμε data, αν βρίσκαμε δεδομένα για το εάν υπάρχει κάποιο ποσοστό από τους εφήβους που διαγνώσκονται με διαταραχή διαγωγής, οι οποίοι μεγαλώνοντας έχουν έναν υγιές στυλ προσωπικότητας και δεν καταλήγουν με αντικοινωνική προσωπικότητα. Πρέπει να το ψάξω, γιατί έχει να κάνει με το τι έρευνες έχουν γίνει τελευταία. Ναι. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι άλλο ως clinician, ως κλινικός. Ναι. Η Αριστονίκη, σας το έχω πει και άλλες φορές, είναι ψυχοθεραπεύτρια και για ανήλικες και για παιδιά και για εφήβους. Όχι γιατί συμφέρει και τα κάνει όλα, αλλά επειδή έχει κάνει εκπαιδεύσεις μεταπτυχιακές και στους τρεις τομείς. Από την πείρα σου, την κλινική πείρα, μπορεί ένας έφηβος στα 12, στα 13, στα 14, ο οποίος έχει συμπεριφορές και συμπτώματα που θα μπορούσε, κάνοντας μια αξιολόγηση με ψυχομετά, ανάλογα ψυχοματρικά τεστ και τα λοιπά, να πάρει μια διάγνωση διαταραχής διαγωγής μετά από ψυχοθεραπεία ατομική, ίσως και ομαδική, να δει βελτίωση. Θα μπορούσε να δει βελτίωση, αλλά πρέπει να γίνεται και οικογενειακή θεραπεία. Πες, okay. Άρα δεν γίνεται μόνο ο έφηβος, πρέπει και το παιδί. Και η οικογένεια. Είσαι και συστημική ψυχοθεραπεύτρια, εσύ. Είσαι και συστημική, οπότε... Μπορεί να χτίζει ο ψυχολόγος και να χαλούν οι γονείς. Πέσανε εγώ, ρε παιδί μου, τώρα ρωτώ σε πολλά πρακτικά και το κάνω έτσι, το προσωποποιώ για να το καταλάβουμε. Αν εμένα έρθει το παιδί μου τώρα, του χρόνου που είναι 14, και μάθω για το παιδί μου, για παράδειγμα, ότι έχει κάνει ένα βίο περιστατικό. Εντάξει, τώρα λέω υποθετικά. Και μου πούν από το σχολείο, χτύπησε, έβρισε, έκαμε. Συμπεριφορές τέτοιες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στη διαταραχή, μέσα στη διάγνωση της διαταραχής διαγωγής. Εγώ πρέπει να το πιάσω το παιδί μου και να το φέρω στο ψυχολόγο, ή καλύτερα να πω πρώτα εγώ στο ψυχολόγο, να δώσω έναν ιστορικό, μετά να πάει το παιδί, παράλληλα να πηγαίνει και το ζευγάρι. Το δεύτερο. Ποιο? Πρώτα το παιδί. Όχι, να πηγαίνει η οικογένεια, να πάρεις το ιστορικό της οικογένειας, okay. Να δεις τι έγινε. Μετά να δεις το παιδί. Μετά γιατί να κάνει... εγώ ας πούμε τώρα, μήκα κοχτύπα ξυλά μου, συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να έρθω μαζί με τον άντρα μου, να κάνουμε συναντήσεις μαζί σου, να σου δώσουμε το ιστορικό, ό,τι γνωρίζουμε για τους εαυτούς μας, για την οικογένεια μας, ό,τι γνωρίζουμε για το παιδί μας, να δώσουμε το δικό μας το ιστορικό, να δεις και τη δική μας τη σχέση, να δεις και το κλίμα, να δεις και πώς βλέπουμε εμείς το παιδί και αν έχουμε τη χώρα. Μετά να αφήσετε ήσυχη την ψυχολόγο να κάνει τη δουλειά της. Πέτα, Αριστονίκη μου, please. Να την αφήσετε. Να συνεργαζόμαστε. Και να συνεργάζεστε μαζί της και να μην την αποδομείτε, γιατί δεν σας συμφέρουν αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Πέτα, κόρη μου. Εγώ έχω να σου πω ότι η κόρη μου η μικρή περίμενε πώς και πώς, πότε θα έρθει η Αριστονίκη, πότε θα έρθει η Αριστονίκη. Σήμερα που θα μιλήσει με την Αριστονίκη μου κλείσει ραντεβού. Έχω πολλά να τη πω, μου είπε. Μάνα μου το μωρό. Εντάξει, ουδέποτε τη ρωτήσαμε τι λέτε με την Αριστονίκη. Τίποτα. Έρχεται και λέει: είμαι χαρούμενη, είναι η μέρα μου, είναι η ώρα μου. Και τώρα που είχε το που έκαμε στο διάλειμμα, έλεγε: πότε θα έρθει αυτή η Αριστονίκη. Μάλιστα, είμαι πολύ. Θυμάσαι που σου έλεγα κάποτε ότι τι κρίμα που όταν ήταν τα μεγάλα μου παιδιά και προέφηβοι και έφηβοι, δεν σε είχα και δεν είχαμε τις ομάδες. Τώρα μας δίνεται ευκαιρία. Ξεκινάς ομάδες φετός, έχεις? Ξεκινώ τώρα να τα ανακοινώσω όλα. Επόμενο. Τώρα τον Οκτώβριο θα κάνω ομάδες, ναι. Έχεις και για χαρισματικά παιδιά και για ψυχολογικά. Θέλουμε να ενδιαφερόμαστε για όλα. Ναι, θα κάνω. Στη Λευκοσία, στο γραφείο μου θα είναι. Ναι, έρθουμε να μας πεις. Μόλις έχεις τις πληροφορίες, θα κάνουμε βίντεο να τα ανακοινώσουμε. Εντάξει. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, επανήλθε δρυμύτερη. Επανήλθα. Ήρθα πίσω. Ήρθε!
Ήρθε. Σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Εγώ ευχαριστώ. Λίγο έτσι σε πολιτικό επίπεδο είμαι απογοητευμένη, αν και πραγματικά ελπίζω, όπως είπες και εσύ, έστω και κάποιος για τη δική του πολιτική ιστεροφημία να κάνει. Αυτό, αυτό. Ναι. Εγώ του δίνω ένα chance, μια ευκαιρία, ρε παιδί. Να το κάνει, ρε παιδί μου, για να πούν τι καλός πρωθυπουργός, τι καλός πρόεδρος της Βουλής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Να το πούμε άμα το κάνει, έτσι, για χαλάρι και τα παιδιά μας. Μάλιστα, θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Σας χαιρετάει και ο Λάκη και όλα καλά. Γεια σου, Λάκη μου! Γεια σου! Όπως βλέπετε, η Ολίβια κοιμάται. Γεια σου, Ολίβια μου! Πώς κοιμάται, εν τέλεια. Εντευτικά το. Όχι, μάλλον. Αυτό είναι, ο νυχοδρόμιο. Οκ. Είναι δικό για γάτες. Εγώ θα έπεφτα σίγουρα. Στο πήρε ο μπαμπά τη, γιατί εγώ είμαι μαμά του Λάκη και ο πάνω σου είναι μπαμπά τη Ολίβια, σε καταλαβέ. Πιάσαμε να πω ένα ζώο. Κατάλαβε. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Bye. Yeah. Bye.